Γεια σας. Το 2015 η Μπερέτα δημιούργησε ένα νέο τμήμα το οποίο σκοπό είχε να καταγράψει από σκοπευτές σε παγκόσμιο επίπεδο στοιχεία έτσι ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα για να φτιάξει τα νέα σκοπευτικά της όπλα. Μην ξεχνάμε ότι έχει μια μεγάλη ιστορία στα σκοπευτήρια 682, ASE 90 και πολλά άλλα μοντέλα. Έτσι λοιπόν, μαζεύοντα τα στοιχεία αυτά και αξιοποιώντα τα, Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να βλέπουμε το DT10, το DT11 και το 1301. Είναι το όπλο που θα δούμε και θα αναλύσουμε σήμερα. Εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια του να γίνουν εκτόσεις ή υποχωρήσεις. Μιλάμε για όπλα τα οποία τα χειρίζονται παγκόσμιοι πρωταθλητές με πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις. ελάχιστα λεπτερόλεπτα μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Το όπλο λοιπόν θα πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που να μπορεί να τα αξιοποιήσει αυτός που το κρατάει στα χέρια του. Έχει δοθεί λοιπόν προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια πάνω στο όπλο. 1301 Competition Pro. Ας ξεκινήσουμε από τα πλαστικά μέρη, συνθετικά που χρησιμοποιεί. Εδώ... Πέραν τη ποιότητα που υπάρχει στα μέρη αυτά, έχουν μελετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το όπλο να χειρίζεται πάρα πολύ εύκολα και σύν τη άλλη υπάρχει μια επίστρωση πάνω στα μέρη αυτά, τα οποία βοηθάει στο να μην κολλάει το όπλο πάνω στο σώμα του σκοπευτή ή στα χέρια. Όταν το χειρίζεται, το γυρίζει ανάποδα για να, να γεμίσει, το κρατάει. Έχει λοιπόν μια ειδική επίστρωση που βοηθάει στο να μην κολλάει το όπλο πάνω στα ρούχα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εδώ έχουμε το σύστημα Kick-Off Plus, το οποίο έχει επανασχεδιαστεί συγκεκριμένα για να μεταφέρει πιο μπροστά όλο το μηχανισμό, έτσι ώστε όταν πυροβολεί ο σκοπευτής, το πίσω μέρος να μένει ακίνητο και μόνο το μπροστά να απορροφά τον κραδασμό. Αυτό συντελεί στο να μην, υπάρξει, να μην υπάρχει ανύψωση της κάνης και να παραμένει σταθερό στο στόχο του. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το σύστημα λοιπόν έχει εδώ στο πάνω μέρος ένα ελαστικό κομμάτι που βοηθάει να μην μας χτυπάει το όπλο στο ζυγοματικό. Πίσω έχει το micro-core το πέλμα το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απορροφά κραδασμό αλλά να μην κολλάει όταν το επομίσουμε να μην κολλάει στο σώμα πάνω στα ρούχα ο σχεδιασμό τη πάπια είναι τέτοιο που επιτρέπει να τη βιάσουμε από οποιοδήποτε σημείο με τη λογική ότι θα, θα την κρατάμε, θα κρατιέται πάντα σταθερά. Το ίδιο και, και η, λαβή στο κοντάκι. Βλέπουμε τον ξεχωριστό σχεδιασμό στι ψάθε που βοηθάει ώστε να μπορεί να χειριστεί το όπλο ο κάτοχο του και με γάδια και με χωρί γάντια. Λεπτομέρειε δηλαδή που κάνουν τη διαφορά και είναι πάρα πολύ σημαντικέ σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του, όπλου, του όπλου, ε, λειτουργεί με αέρια. Εδώ θα δούμε αναλυτικά το μηχανισμό, ξεκινώντας βέβαια πάντα πρώτα από την κάνει, γιατί ένα όπλο δεν αρκεί να έχει μόνο καλά εργονομικά στοιχεία για να μπει σε αγώνες και μάλιστα σε αγώνες ε, πολύ υψηλού επίπεδου, πρέπει να έχει και τη βλητική απόδοση. Ξεκινήσουμε λοιπόν από την κάνει. Το όπλο λειτουργεί με αέρια. Εδώ η κάνει είναι κατασκευασμένη με την τεχνολογία Stilium, δηλαδή παραγγελία ειδικό χάλιβα, έλεγχο κατά την παραλαβή και διαδικασία διαμόρφωση τη κάνει με ψυχρή σφυριλάτηση, ψυχρή εξέλαση δηλαδή. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει μια κάνη, η οποία αντέχει στη χρήση και στον χρόνο. Το συγκεκριμένο σύστημα το χρησιμοποιεί η Μπερέτα σε όλε για την κατασκευή όλων των κανών, ανεξάρτητα το μοντέλο του όπλου. Η θαλάμι έχει μήκο 76 χιλιοστά, μπορεί να δεχθεί φυσίγγια δηλαδή και μάγνου, και έχει τη δυνατότητα να ρίξει και φυσίγγια με ατσάλινα σκάγια. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι πια ότι για να μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή βλητική απόδοση, έχει φτιάξει έναν κόνο προσαρμογής, ο οποίος έχει μήκος 8 εκατοστά. Τα τσόκ είναι όπτιμα, high performance, έσω, έξω το όπλο συνοδεύεται από τρία τσόκ. Θα τα δούμε αναλυτικά ε, αργότερα, λίγο αργότερα. Έχουν αυτό το δαχτυλίδι εξωτερικά για να μπορεί να αλλάχτεί πολύ γρήγορα και εύκολα το τσόκ και χωρί εργαλεία, χωρί να χρειάζεται δηλαδή κλειδί. Η ρίγα σκόπευση έχει πάχο 10 χιλιοστά στο πίσω μέρο και 8 στο μπροστά. Αυτό δίνει προοπτική, δίνει δηλαδή την αίσθηση ότι είναι μακρύτερη. Κάνει για να ευθυγραμμίζεται σκοπευτείς γρηγορότερα με το στόχο, διπλά σκοπευτικά, το μπροστά είναι οπτικής ίνας και εδώ βλέπουμε το σύστημα που βέβαια όλο το σύστημα λειτουργίας ονομάζεται B-Link θα το αναλύσουμε και θα δούμε τι προσφέρει. Εδώ είναι το σύστημα αερίων λοιπόν, εδώ είναι ο μαστός και το πιστόνι. Το πιστόνι είναι νέας τεχνολογίας. και λειτουργεί ακριβώ όπω λειτουργούν τα πιστόνια στου κινητήρε εσωτερική καύση. Έχει δύο ελαττήρια στο πάνω μέρο, τα οποία κάνουν το εξή. Όταν δέχεται τα αέρια ή κάνει μέσα από τι τρύπε που περνάνε για τη λειτουργία του μηχανισμού, αναγκάζουν το πιστόνι να οπισθοχωρήσει. Το πιστόνι οπισθοχωρώντα, οπισθοχωρεί και όλο ο μηχανισμό και αυτό κάνει μια, έναν κύκλο λειτουργία του όπλου. Δηλαδή, ρίχνει ένα φυσίγγι και παίρνει ένα καινούριο στη θαλάμη. Παράλληλα, τα δαχτυλίδια αυτά εφαρμόζουν πολύ καλά στο μαστό και την ώρα που υποχωρεί το πιστόνι προ τα πίσω, κάνει αναρρόφηση και τραβάει τα κατάλοιπα καύση τη πυρίτιδα μέσα από την κάνη. Άρα αυτό σημαίνει χαμηλότερε ανάγκε συντήρηση του όπλου. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανισμό, ο οποίο είναι αερίον, εδώ η Μπερετά έχει κάνει κάτι το ξεχωριστό. Δηλαδή, αυτός είναι όλος ο μηχανισμός του όπλου. Τον έχει απλουστεύσει, έχει κάνει λιγότερα τα εξαρτήματα που αποτελείται και εδώ μιλάμε για ένα τεμάχιο το οποίο έχει πάνω το, το κλειστρό, το οποίο η κεφαλή του λειτουργεί περιστροφικά και κλειδώνει σε ανάλογες εσοχές της κάνης, μηχανικά, ερχόμενο μπροστά για να κλειδώσει πάνω στην κάνη, περιστρέφεται μηχανικά και αυτά τα δύο αυτάκια Κλειδώνουν σε ανάλογε εσωχέ τη κάνει. Το ελαττήριο που επανατάσσει το κλίστρο είναι μπροστά. Το περιβάλλει αυτή εδώ η πλαστική σωλήνα. Δεν χρειάζεται ούτε να λυθεί ούτε τίποτα. Είναι ένα εξάρτημα, πόσο απλό δηλαδή είναι το όπλο, πώ έχει απλοποιήσει η το μηχανισμό. Αυτό το σύστημα όλο ονομάζεται billing. Τι δίνει, δίνει 36% γρηγορότερο κύκλο λειτουργία του όπλου. Κατά πόσο είναι σημαντικό αυτό σε έναν αγώνα πρακτική σκοποβολή, αν ο αθλητή που μετράνε τα δέκατα του δευτερολέπτου έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το όπλο του 36% γρηγορότερα από οτιδήποτε άλλο υπάρχει, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό γιατί εκεί μετράει και ο χρόνο. Δεν μετράνε μόνο οι επιτυχίε τη folia, μετράει και ο χρόνο. Καταγράφεται και ο χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα BeLink. Σκανδάλι, μηχανισμό σκανδάλι, ο οποίο στηρίζεται πάνω στη βάση με ένα πύρο. Στην πάνω μεριά τη βάση, η οποία είναι από εργάλι, ειδικό τύπο αλουμινίου, εδώ ε, έχει σημασία και η παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμα και το χρώμα, επειδή είναι τα αγωνιστικά χρώματα τη Μπερέσα, το έχουν στη βάση. Και πολλά άλλα, όπω η τάπα τη αποθήκη είναι κόκκινη, έτσι ώστε ο αθλητή να είναι σε θέση να ελέγξει άμεσα αν το όπλο του είναι άδειο. Έχει κόκκινο χρώμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Ένα άλλο που έχει είναι το εξή: ότι το όπλο αυτό είναι τριάρι, είναι τρισήτσε, είναι δηλαδή Magnum. Μπορεί να δεχτεί φυσίγια 76 χιλιοστά. Η βάση όμω προέρχεται από τριαμισάρι όπλο γιατί έχει μεγαλύτερο χώρο εδώ, μεγαλύτερο άνοιγμα γιατί τα τρίαμισάρια φυσικά, τα Super Magnum είναι πιο μακριά. Έχουν βάλει λοιπόν τη βάση από τα Super Magnum έτσι ώστε να μπορεί ο χειριστή ευκολότερα να περάσει φυσικά στην αποθήκη. Στην του όπλου πάρα πολύ απλή. Τοποθετούμε το ένα και μοναδικό εξάρτημα στη βάση. Βάζουμε το μοχλό. Για να μπει ο μοχλός, πρέπει να μετακινήσουμε λίγο προς τα πίσω την κεφαλή του κλίστρου γιατί σε ένα σημείο περνάει έτσι ώστε να ασφαλίζει. Εδώ βλέπουμε ότι η ασφάλεια βρίσκεται στο, προ... στο... στο μπροστινό μέρο του, υπο... του υποφυλακτήρα τη σκανδάλη. Έχει πολύ μεγάλο μέγεθο. Το ίδιο και ο διακόπτη για την αποθήκη φυσικίων, όπω και ο μοχλός όπλησης. Έχουν πολύ μεγάλο μέγεθο, και μάλιστα αυτό το έχουν δανείσει σαν τεχνολογία και στα όπλα που προορίζονται για κυνήγι, έτσι ώστε να μπορεί ο χειριστή εύκολα και γρήγορα να χειριστεί το όπλο. Να βάλει μεγάλη να ασφάλεια, να τραβήξει το κλείστρο πίσω. Να τον διακόπτη για την αποθήκη φυσικείων, πώς να αρμολογείτε το όπλο. Τοποθετούμε την κάνει, την πάπια και βιδώνουμε τη βίδα. Τα διαθέσιμα μήκη κανόν για το συγκεκριμένο όπλο είναι 53 και 61 εκατοστά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, όταν σε αναμολογήσουμε το όπλο, ότι είναι ένα όπλο που έχει εξαιρετική, εξαιρετικά εργονομικά χαρακτηριστικά, έτσι, να μπορεί να το κρατάει έτσι ώστε να μπορεί να το κρατάει ο αθλητής ή και ο κυνηγός, γιατί το συγκεκριμένο όπλο είναι πολύ καλό και για το κυνήγι. Αν κάποιο ζητάει ένα όπλο αξιόπιστο, στιβαρό, με ένα μηχανισμό ο οποίος είναι εξαιρετικός, θα μπορεί κάλλιστα να το πάρει και για το κυνήγι. Το Ζητούμενο αυτό δεν είναι άγνωστο. Τι, 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 τι ζητάμε από ένα αυτογενέ να είναι αξιόπιστο, στιβαρό και να το έχουμε πολλά χρόνια χωρί να μα βγάζει προβλήματα. Αυτό το όπλο έχει σχεδιαστεί γι' αυτό το λόγο. Αναλογιστείτε ότι ένα σκοπευτή που κάνει πρωταθλητισμό θα πρέπει να έχει αυτό το όπλο. Και πόσο ε, τραγικό θα ήταν, αν θέλετε, να αναγκαστεί να αλλάξει όπλο μέσα στη σεζόν επειδή του έβγαλε κάποιο πρόβλημα. Άρα αυτό το όπλο έχει σχεδιαστεί. Για να, για, για να είναι αξιόπιστο και πάνω απ' όλα στιβαρό και να αντέχει στον χρόνο. Ένα σκοπευτή που κάνει πρωταθλητισμό ρίχνει χιλιάδε φυσικέ προπόνηση και αγώνε. Ε, αυτό λοιπόν έχει μελετηθεί. Έτσι κι αλλιώ η δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα ε, και στα κυνηγητικά τη όπλα και σε αυτά που βγαίνει για σκοπευτική χρήση. Εδώ βλέπουμε στο, στο μπροστά μέρο τη πάπια ότι έχει το σύστημα διαφυγή των αερίων. Ε, η βαλβίδα που υπάρχει μπροστά από το πιστόνι, ρυθμίζει τα αέρια που χρειάζεται ο μηχανισμός για να λειτουργήσει. Τα υπόλοιπα τα απορρίπτει. Αυτές οι πόρτες λοιπόν εδώ οι θηρίδες, τα Gaz Escape, υπάρχουν για να διώχνει τα αέρια που δεν χρειάζεται ο μηχανισμός για να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ απλό, εύκολο στη συναρμολόγηση από συναρμολόγηση. Έχει μελετηθεί έτσι ώστε ακόμα και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αν χρειαστεί να γίνει μια παρέμβαση στο όπλο, αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Ε, με λίγα λόγια είναι ένα όπλο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στη χρήση και φαίνεται από τη στιβαρότητά του. Ποιότητα κατασκευή άριστη. Οι, οι χάλιβες που χρησιμοποιεί η Μπερέτα πλέον παραγγέλνει τους δικούς, τους, του, τους δικούς της χάλιβες. Δίνει ειδικέ παραγγελίες. Κάθε βέργα που μπαίνει για να ε, γίνει, κάνει, ελέγχεται ότι δεν περνάει από τον έλεγχο επιστρέφεται. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο όπλο να δούμε και τα τσόκ. Τα τσόκ. Βιδώνουν εσωτερικά. Έχουν συνολικό μήκος. 9 εκατοστά. Και τα δύο εξ αυτών είναι έξω από την κάνει, είναι τύπου δηλαδή έσω έξω για να μπορεί ο χειριστής του όπλου να τα αλλάζει εύκολα. Σε αυτή εδώ την κασετίνα που συντροφεύει το όπλο θα βρείτε τα υπόλοιπα δύο, συνολικά τρία τσόκ δηλαδή, ένα λάδι συντήρησης καθαρισμού, το κλειδί για τα τσόκ και τις φλάτζες που αλλάζουμε τις κλίσεις στο κοντάκι. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να τοποθετηθούν διαφορετικές φλάτζε. στο σημείο αυτό εδώ που ενώνει το κοντάκι με τη βάση έτσι ώστε να αλλάξει η κλίση στο κοντάκι και να το προσαρμόσει ο σκοπευτής στα μέτρα του. Το όπλο καλύπτεται από τρία χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Είναι ένα όπλο το οποίο κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο κυνήγι, κυρίω στο κυνήγι του αγριόχειρου. Τα διαθέσιμα μήκη κανόν είναι σε 53 και 61 εκατοστά. Ε, τεχνολογία, ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή η Μπερέτα να παρουσιάσει στα αυτογενή, βρίσκεται πάνω σε αυτό το όπλο. Ε, το βάρο του κυμαίνεται, είναι ανάλογα βέβαια το μήκο τη κάνει, είναι γύρω στα 3,5 κιλά ένα όπλο το οποίο προορίζεται για αγωνιστική σκοποβολή πρέπει να έχει βάρος γιατί και αυτό μαζί με όλα τα άλλα συστήματα συντελεί στη μείωση της ανάκρουσης. Ένα όπλο λοιπόν το οποίο συνοδεύεται από βαλίτσα, εγγύηση, οδηγίες χρήσεως βέβαια, εγγύηση τριών ετών, ένα όπλο στιβαρό, αξιόπιστο, που μπορεί κάποιος να το έχει για πολλά χρόνια χωρίς να του βγάλει προβλήματα.